Την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης τίμησε ο Δήμος Σερών το πρωί της Κυριακής 28 Νοεμβρίου. Η ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης καθιερώθηκε το 1982 και γιορτάζεται κάθε χρόνο για να τιμηθεί η αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατοχικών δυνάμεων, την περίοδο του 1941-1944. Πόλη των Σερών τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών από τον πατέρα Ανδρέα Βοιατζή. Το παρόν έδωσαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου αλλά και οι απλοί πολίτες, ενώ εκφωνήθηκε ομιλία από τον Διευθυντή του 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, Κωνσταντίνου Φωστηρόπουλου. Τιμούμε σήμερα την Εθνική Αντίσταση, τιμούμε τον αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες για αυτοκρατορία και απευθυντή απέναντι σε μια στιγμή. Ένα αγώνα που αναγνώρισε η ελληνική κοινότητα, κυρίως για τις υπολείπους στην κυφόρα έκβαση από τους συνάδελφους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ελληνική δράση των αγωνιστών της αντίστασης διατήρησε υψηλό το φρόνημα του λαού μας και συνεταίρισε αποφασιστικά στην ταπείνωση του κατακτητή αλλά και στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Πλατεία Εμπορίου. Ως εκπρόσωπος της Βουλής για τη σημερινή ημέρα ορίστηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης, ενώ για το Δήμο Σερών στεφάνη κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών Κωνσταντίνος Δινάκης, ως εκπρόσωπος στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής Δήμου Σερών κ. Λευτέρης Αβραμάκης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Κουναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάκης κ. Χρήστος Γουρομάνης. Ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Σερών, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρέτησης Πολιτών κ. Κωνσταντίνος Δινάκης. Σήμερα έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη Βουλή στις εκδηλώσεις για την ημέρα Εθνικής Αντίστασης. Η Εθνική Αντίσταση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της νεότερης πολιτικής ιστορίας της χώρας και σηματοδοτεί τον αγώνα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, συνολικά του ελληνικού λαού, ενάντια στην ναζιστική κατοχή, ενάντια στον ναζισμό και στον φασισμό. Τιμούμε τους αγώνες των προγόνων μας, τιμούμε τους αγώνες όλων των Ελλήνων. Είναι το λαμπρό παράδειγμα ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μπορούμε να πετύχουμε καλά και πολλά, ενώ όταν είμαστε διερμένοι δεν μπορούμε να πετύχουμε το παραμικρό. Είναι επίκαιρο το μήνυμα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν περισσεύει κανείς. Θα το πω, θα το ξαναπώ, ότι δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να προτάσουμε το κοινό καλό και μια και οι εποχές είναι δύσκολες, θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς για την πατρίδα και όχι τι κάνουμε για τον εαυτό μας. Πραγματικά τιμούμε όλους τους Έλληνες, όλους τους ήρωες αυτούς κυριολεκτικά, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτινάξουν το ζυγό
από την πλάτη των Ελλήνων. Εύχομαι να βρει μιμητές όλους τους Έλληνες και πιστεύω ότι είναι μιμητές Έλληνες. Σήμερα είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Ερών. Ήρθαμε να αποδώσουμε και εμείς φόρο τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, στις Έλληνες και, τις Ελληνίδες, οι οποίες αγωνίστηκαν, έδωσαν το αίμα τους για την απελευθέρωση της χώρας μας. Οι αγώνες είναι καθημερινοί και θα είναι και θα τιμούμε πάντα με τις καθημερινές μας πράξεις τους αγώνες αυτών των ανθρώπων. Η Εθνική Αντίσταση συμβολίζει την ενότητα του λαού μας στην περίοδο 41-44 ενάντια στην τριπλή κατοχή. Στην πραγματικότητα όμως συμβολίζει την αντίσταση των Ελλήνων σε κάθε τι που επιβουλεύεται, την εθνική ανεξαρτησία, την εθνική αξιοπρέπεια, την απομείωση της ελευθερίας του.